Και θέλω να τους καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαριδάκης, κοινωνικός λειτουργός και συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το θέμα θα σας το πω σε πολύ λίγο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαριδάκη. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντάκη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Και την κυρία Κατερίνα Πιτζαράκη, να την καλησπερίσω επίσης, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, διευθύντρια Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βενιζελίου Νοσοκομείου. Τα είπα πολλά. Μια χαρά τα είπατε. Όχι, ωραία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, αποφασίζουμε. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε και είναι χαρά μας όταν φιλοξενούμε θέματα, ενότητες, με επίκεντρο βεβαίως την ενδοοικογενειακή βία. Είναι μια συζήτηση που θα γνωρίζετε κι εσείς, την έχουμε ανοίξει πολλάκι σε αυτή την εκπομπή, με ειδικούς, με αναλυτές και με ανθρώπους από την κοινωνία, εκμυστηρευόμενοι βεβαίως τα δεινά που μπορεί να περνάει ο οικογενειακός κλοιός. Όμως έρχεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τα τελευταία δύο χρόνια να πραγματοποιήσει βαρισίμαντες, εξαιρετικές εκδηλώσεις για το κοινό έτσι ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία και πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και να μάθουμε καταρχάς τι είναι ενδοοικογενειακή βία. Γιατί αν δεν ξέρουμε τελικά δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, κύριε Σαριδάκη, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Κομαντάκη, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του κοινωνικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και των συχνών περιστατικών κακοποίησης παιδιών και γυναικών, ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά τη διοργάνωση και τον συντονισμό σειράς δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το κρίσιμο αυτό κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Στην προσπάθεια αυτή μετέχουν αρκετές ειδικές υπηρεσίες του τόπου, οι οποίες εμπλέκονται στον τομέα της διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, όπως είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, ολοκληρώθηκαν ταινία μικρού μήκους με σενάριο αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα, περίπατος παθητών στο κέντρο της πόλης με μηνύματα κατά της ενδοοικογενειακής βίας και υπέρ της οικογενειακής ενότητας, ενώ για δεύτερη χρονιά, για δεύτερο σχολικό έτος, συνεχίζονται εκδηλώσεις, συζητήσεις σε σχολικές μονάδες της πόλης και των περιχώρων αυτής, όπου εισαγγελικοί λειτουργοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και ειδικοί επιστήμονες της ψυχικής υγείας διαφωτίζουν και τοποθετούνται σε θέματα που αφορούν την αναγνώριση των κακοποιητικών σημείων, την ορθή και στοχευμένη αντιμετώπιση της δυσμενούς αυτής κατάστασης, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο νομοθετικό πλαίσιο και στην ποινική διάσταση των αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί ξέρω, μου έχετε φέρει και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία σε επίπεδο Κρήτης. Βεβαίως, στοιχεία τα οποία πραγματικά δεν έχουμε ξανασυναντήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Θέλω να πάω και στο ρόλο της κυρίας Μπιτζαράκη, γιατί ξέρω ότι βάζει το δικό της σημαντικό λιθαράκι, κύριε Σαριδάκη, στην όλη προσπάθεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και προσπαθείτε έτσι μέσα από την συζήτηση και από τη συνύπαρξη με ανθρώπους που βιώνουν αυτόν τον εφιάλτη καθημερινά, τον εφιάλτη της ενδοοικογενειακής βίας, προσπαθείτε να τους προσφέρετε μια κάποια μορφής πνευματική ίαση και όχι μόνο. Έτσι. Ναι, είμαστε ο φορέας ο οποίος υποδέχεται είτε αιτήματα απευθείας από την οικογένεια, είτε αιτήματα μέσω της εισαγγελίας προς διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας που αναπτύσσεται στην οικογένεια και τις συνέπειες που μπορεί να έχει υποστεί ένα παιδί εκτιθέμενο στην ενδοοικογενειακή βία. Ποιο είναι το προφίλ αυτής της οικογένειας? Ναι. Γιατί μιλάμε για την Κρήτη, τα κρούσματα πολλά είναι πολλές φορές που συνομιλούμε με φίλους μου γνωστούς και ξέρουμε στην οικογένεια αυτή συμβαίνει αυτό. Ο άντρας χτυπάει τη γυναίκα. Ναι. Στην άλλη οικογένεια ο πατέρας χτυπάει τα παιδιά ή η μητέρα. Περιγράψτε μας λίγο το προφίλ. Ναι, συνήθως αυτές τις οικογένειες, ο δράστης τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία, έχει ο ίδιος ιστορικό αποστέρησης ή κακοποίησης στην παιδική του ηλικία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λέμε «σόι πάει το βασίλειο», δηλαδή επαναλαμβάνεται από γενιά σε γενιά. Συνήθως είναι ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Στο 1/4 περίπου ή 1/3 των περιπτώσεων μπορεί να έχει ψυχοπαθολογία, η οποία είναι του τύπου του αλκοολισμού ή της ασταθούς ή της οριακής ή της αντικοινωνικής προσωπικότητας, ενώ οι σύντροφοί τους φαίνεται να υποφέρουν από μίσονα καταθλιπτική διαταραχή, έτσι ώστε να μην μπορούν να διεκδικήσουν ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Καμιά φορά έχουμε γνωστική βλάβη στο ίδιο το άτομο και επίσης περιβαλλοντικά στρες,
εμφανίζεται η ενδοοικογενειακή βία περισσότερο σε οικογένειες πολυπροβληματικές ή σε οικογένειες με χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Και επίσης, συνήθως αυτές οι οικογένειες χαρακτηρίζονται από κοινωνική απομόνωση. Δεν έχουν πολλά πάρει εδώ σε με άλλους κοινωνικές σχέσεις με άλλες οικογένειες. Έχει πολύ μεγάλη αξία να δούμε όμως, γιατί εμείς εδώ τηλεοπτικά και άλλες φορές και προγενέστερα, ας πούμε, έχουμε δώσει το σφίγμα, έχουμε στείλει το μήνυμα, προσπαθούμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε και κάποιες οικογένειες οι οποίες κλείνονται μέσα στα στεγανά του σπιτιού. Οι περισσότερες κλείνονται. Έτσι, και θέλω να σας ρωτήσω, έχει πολύ μεγάλη αξία, τελικά, εάν βάζουμε μυαλό και αν βλέπετε τα περιστατικά να μειώνονται αντί να αυξάνουν, και θέλω να δώσω μία μικρή πάσα στον κύριο Σαριδάκη να μας πει τους αριθμούς, γιατί έχει μεγάλη αξία, κύριε Σαριδάκη, από χρονιά σε χρονιά, τουλάχιστον τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχετε. Πρώτα στα γενικά ή τοπικά να εστιάσουμε. Τοπικά θέλω να πάμε στην Κρήτη, θέλω να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Λοιπόν, στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία που μας παραχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε, είναι το εξής. Τα στοιχεία είναι τα ποσοστά τα οποία αφορούν περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί. Γιατί πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν μιλάμε για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, ποτέ δεν μπορούμε να δώσουμε μια ακρίβεια, διότι τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα και εκδηλώνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Λοιπόν, απλά τα ποσοστά μας δίνουν μια εικόνα για το πού πάμε, μπορούν να δώσουν τα ποσοστά και αφορούν περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, είναι το 2015, είχαμε αριθμό μηνύσεων που ασκήθηκε ποινική δίωξη 155 περιπτώσεις σε επίπεδο Ηρακλείου, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Και αριθμό που διατάχθηκε ποινική διαμεσολάβηση, μετά μπορούμε να αναφέρουμε και τι εννοούμε ποινική διαμεσολάβηση, 28 περιπτώσεις. 28 περιπτώσεις. Mm-hmm. Το 2016, 179 περιπτώσεις. Αυξάνεται ο αριθμός. Ενώ 38 που διατάχθηκε η ποινική διαμεσολάβηση. Το 2017, 168 περιπτώσεις που ασκήθηκε ποινική δίωξη και 26 που διατάχθηκε ποινική διαμεσολάβηση. Και το 2018, 170 που ασκήθηκε ποινική δίωξη και 33 περιπτώσεις που διατάχθηκε ποινική διαμεσολάβηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι από το 2015 και μετά μια αυξητική τάση με κάποια μικρή διαφοροποίηση ανά έτος. Αλλά βλέπουμε μια σταθερή κατάσταση. Πτωτική όχι, τουλάχιστον αφορά και το 2015. Πτωτική όχι, ναι. Όχι πτωτική, κύριε Μπιτζαράκη. Πτωτική δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σε αυτή τη φάση. Θα σας εξηγήσω σχολιάζοντας αυτό που άκουσα. Από τη μία, το ότι αυξάνονται δεν σημαίνει μόνο ότι αυξάνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σίγουρα, ναι, συμβαίνει και αυτό, μόνο και μόνο αν καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που συντελούν οι δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, οι πολυπροβληματικές οικογένειες, ανεργία, φτώχεια, στρες, εντείνουν δηλαδή, γιατί είναι ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο το να εμφανιστεί τελικά η ενδοοικογενειακή βία, και μόνο από αυτούς τους παράγοντες όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν αυξηθεί πολύ τα περιστατικά. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι ότι επίσης ανοίγουν τα στόματα περισσότερο. Πάντα υπήρχαν περιστατικά σοβαρά σωματικής κακοποίησης των παιδιών ή ενδοοικογενειακής βίας. Ανοίγουν στόματα. Αρχίζουν και ανοίγουν. Είναι και αυτό είναι και ο στόχος. Στοιχείο, έτσι. Αυτός είναι και ο στόχος όλων αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται. Να σταματήσει ο κόσμος να στέκεται παθητικός μάρτυρας, να σταματήσει ο κόσμος να φοβάται να προβάλλει αυτό το πρόβλημα, να το δηλώνει αυτό το πρόβλημα, μήπως μπορέσουν. Αυτή είναι η συμβουλή σας, δηλαδή, όποιος δίποτε βιώνει αυτές τις τραγικές καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό κλειό, να προσπαθήσει να μιλήσει σε ένα συγγενή, να μιλήσει στις αρχές. Να μιλήσει σε ένα συγγενή, σε ένα έμπιστο στις αρχές. Αλλά επειδή ξέρουμε πόσο κλειστά, ασφυκτικά είναι αυτά τα οικογενειακά συστήματα, πολλές φορές και ο γείτονας, ο δάσκαλος, ένας υπεύθυνος άνθρωπος ο οποίος παρατηρεί, παρακολουθεί, βλέπει, αντιλαμβάνεται, θα πρέπει να το καταγγείλει. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο με τον κύριο Σαριδάκη. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό το κομμάτι που ανέφερε η κυρία Μπιτζαράκη, ότι το άρθρο 17 του νόμου 3500/2006, του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, δίνει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα να ασκήσει αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη. Δηλαδή, όταν απευθυνθεί σε αυτό ο γείτονας, όπως είπε η κυρία Μπιτζαράκη, ή κάποιο γενικό πρόσωπο, ή και μια ανώνυμη καταγγελία υπάρχει, και λάβει γνώση ο εισαγγελέας, του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να ασκήσει ποινική δίωξη και να προχωρήσει στη διαδικασία.
Μάλιστα. Εγώ σε αυτό μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω μία μελέτη που έγινε πριν από 8 χρόνια, θα είναι από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, με 15.000 ερωτηματολόγια σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 11 χρονών. Λοιπόν, ανώνυμα ερωτηματολόγια. Σε πρώτη φάση τα παιδιά απαντούν σε ένα ποσοστό 48,5% ότι έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση. Λες, εντάξει, ανώνυμο ερωτηματολόγιο είναι. Από αυτό 6% αναφέρονται ότι έχουμε υποστεί επανειλημμένα περιστατικά σωματικής κακοποίησης, αρχίζει και γίνεται πιο σοβαρό το ποσοστό, και με 8 διαφορετικά είδη βίας. Ενώ λοιπόν έχουμε ένα 6%, σας λέω εγώ, από όλη αυτή την μελέτη, όταν ψάξαμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες ειδικούς, ψυχικής υγείας, εισαγγελίας, τι ποσοστό καταγραφών έχουμε, ήταν το 0,18% του πληθυσμού της ανάλογης ηλικίας. Καταλαβαίνετε τι διαφορές έχουμε. Καταλάβαμε. Το καλό είναι ο κόσμος να μιλάει, τα θύματα να μιλούν, έστω και στον περίγυρό τους. Αυτό θα τους ικανοποιήσει και ψυχικά και βεβαίως να πούμε πολλά συγχαρητήρια και μπράβο που για μία ακόμα φορά η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, στέκεται δίπλα ακόμα και σε αυτές τις οικογένειες που καθημερινά ζουν το δικό τους πένθος, όπως λέμε πολλές φορές. Έτσι. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα που έκανε φέτος η Ιεράρχη Επισκοπή είναι ότι είμαστε πλέον, γίνονται εκδηλώσεις που συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους φορείς. Είναι η εισαγγελία, είναι η αστυνομία, είναι η ψυχική υγεία. Δηλαδή δεν είναι εκδηλώσεις οι οποίες είναι από ξέχωρες υπηρεσίες. Είμαστε όλοι μαζί έτσι ώστε όχι μόνο να μιλήσουμε εμείς, ας πούμε, για τις επιπτώσεις που συμβαίνουν στα παιδιά, μάλιστα, αλλά η εισαγγελία για το τι μπορεί να κάνει αυτός ο οποίος, μάλιστα, θέλει να καταγγείλει. Πολύ, πολύ σύντομα. Προλαβαίνουμε πολύ, σύντομα. Πολύ σύντομα να αναφέρουμε για το κομμάτι της ποινικής δημοσιολάβησης, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ σύντομα. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι, αφορά το κομμάτι στα πλημελήματα, δηλαδή σε πράξεις ίσορος σημασίας και όχι τα κακουργήματα, τα οποία δίνει ο νόμος τη δυνατότητα ώστε το δράστη και θύμα να έρθει σε μια συμφωνία, να υπογράψει μια συμφωνία όπου ο δράστη εκεί δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει πράξη ενδοοικογενειακή βία, ότι θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα θεραπευτικό συμβουλευτικό. Μάλιστα. Και επίση ότι μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί και εκτό οικογενειακή στέγη εφόσον το επιθυμεί το θύμα. Και επίση δεσμεύεται να καλύψει, να προσπαθήσει να επανορθώσει τι συνέπειε που τυχόν έχουν υπάρξει ή να καλύψει τυχόν οικονομική ζημία. Και αυτό. Και συντάσσεται μια ειδική διάταξη. Δεν έχουμε τον χρόνο τώρα για το κλείσιμο, για να κλείσουμε το εξής. Θέλουμε να πούμε κλείνοντας το κομμάτι ότι στις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε υπάρχει μια φύσα κάθε φορά που δείχνουμε που εκτός στα στοιχεία των εκδηλώσεων απεικονίζει ένα πρόσωπο δακρυσμένο. Γι' αυτά λοιπόν τα δάκρυα που δεν είναι χαρά ενθουσιασμού αλλά είναι τα δάκρυα του φόβου της λήψης που προκαλεί και του πόνου που προκαλεί η ενδοοικογενειακή βία. Εμείς αξίζει να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, τη συλλογική προσπάθεια, βάζοντας μπροστά έννοιες όπως το ενδιαφέρον, η συνεργασία και προπάνω η ευθύνη και η συνείδηση για τον περιορισμό του προβλήματος. Να είστε καλά, κύριε Σαρδάκη, κυρία Πιτεράκη, σας ευχαριστώ και εσάς. Καλή συνέχεια στο έργο σας.